Δεν πρόκειται να θυγούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όπως ισχύουν σήμερα, ούτε για τις γυναίκες που δικαιούνται πρόωρη σύνταξη λόγω ανήλικων τέκνων, δήλωσε στο Μέγκα ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν πρόκειται να δοθεί παράταση για την αναγνώριση των προστασιακών χρόνων. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει την Τρίτη στη Βουλή θα εξευρίσκει πόρους 500 εκατομμυρίων ευρώ που θα καλύψουν το δημοσιονομικό κενό του 2014. Τα 100 εκατομμύρια θα βρεθούν από τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις των εργοδοτών από 1η-12η του 2013. Σύμφωνα με τον ίδιο, 80 εκατομμύρια ευρώ θα αντληθούν από την πάταξη της φοροδιαφυγής, δηλαδή από φόρους που θα κερδίσει το κράτος αλλά θα ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας. Τα 150 εκατομμύρια ευρώ θα εξευρεθούν από το Κέντρο Ελέγχου Εισπράξεων Ασφαλιστικών Εισφορών. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι εντοπίστηκε εισπρακτική εταιρεία που ανήκει σε τράπεζα, η οποία οφείλει στο κράτος 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα εξευρεθούν άλλα 150 εκατομμύρια. Έχει δεσμευθεί και έχει ψηφίσει για κάποια πράγματα. Αυτά θα τηρηθούν απαρέκκλητα. Αυτό είναι το ένα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας στην Ελλάδα που να λέει ότι αυτά που έχουμε δεσμευθεί και έχουμε ψηφίσει, ότι πρέπει να τα αναιρέσουμε. Δεύτερον, στα ζητήματα. Και ορισμένοι βουλευτές. Μπορεί. Και του Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι. Για τα δεσμευμένα μέτρα και για αυτά που έχει ψηφίσει η χώρα, δεν νομίζω από τους βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση να υπάρχει κάποιος που να λέει πάρτε τα πίσω. Γιατί και οι ίδιοι τα έχουν ψηφίσει. Έχουμε δεσμευτεί ως χώρα. Δεύτερον, άνοιξε το ζήτημα των πρώην συνταξιοδοτήσεων, το θέμα των ευγενών ταμείων. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο να είναι απόλυτα ήσυχος. Δεν πρόκειται να θυχθούν τα όρια ηλικίας. Ποια όρια, όλα τα όρια ηλικίας όπως υφίστανται σήμερα. Και δεύτερον. Ένα λεπτό να καταλάβουμε αυτό. Δεν πρόκειται να θυχτούν τα όρια ηλικίας ή τη υφιστάμενη νομοθεσία. Μέχρι πότε δεν πρόκειται να θυχτούν. Δεν πρόκειται να θυχτούν. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, Υπουργέ. Όχι. Δεν τα θίγουμε. Θα σας εξηγήσω ότι κατά. Δηλαδή, η 25 ετία με ανήλικο παιδί θα συνεχίσει να ισχύει. Δεν θίγεται, κύριε. Είτε έχετε μελιώσει, είτε δεν έχετε μελιώσει. Δεν θα πάει, ας πούμε, άλλα 5 χρόνια. Ακούστε να δείτε. Σήμερα έχουμε μία εφιστάμενη νομοθεσία. Αυτή η νομοθεσία θα κρατηθεί όπως είναι. Νομίζω ότι αυτό τα περιλαμβάνει όλα. Παραδείγματος χάρη για τα ζητήματα των πλασματικών χρόνων που δίνουν τις πρόορες εξοδοτήσεις. Εγώ προσωπικά, και αυτό είπε και ο κύριος Τουρνάρας, πολύ σωστά και εύστοχα, επανέλαβε κάτι που λέω και εγώ, ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας είναι ένα ψηφιδωτό εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων. Αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανένας. Όμως σήμερα, μετά και τις προσαρμογές που κάναμε πέρυσι με το 40-93, δεν πρόκειται, παραδείγματος χάρη, να αλλάξουμε τα υφιστάμενα όρια συνταξιοδότησης, αλλά δεν πρόκειται να δώσω και παράταση, που πάρα πολύ το θέλουν, για τα πλασματικά χρόνια, και αυτό κρατήστε το, τα οποία τελειώνουν 31-12 του 13. Τα πράγματα μπαίνουν σε μία τάξη. Όπα, τι εννοείτε. Εννοώ, παραδείγματος χάρη, ότι. Να το καταλάβουν. Ναι, να το καταλάβετε. Ότι κάποιοι θεμελίωσαν σύνταξη με το νόμο του 38-63 του 2010. Με κάποιες προϋποθέσεις και υπάρχουν πλασματικά χρόνια. Αυτά τελειώνει με βάση το νόμο πάλι τέλος του χρόνου. Δεν πρόκειται να δοθεί παράταση. Α, δηλαδή όσοι μέχρι τότε. Ακριβώς. Θεμελίωσαν. Και. Δεν θίγουμε κανέναν, δεν ευνηδιάζουμε. Μάλιστα. Είμαστε έντιμοι απέναντι σε όλους. Από εδώ και πώς δεν θα ισχύσει για άλλες γενιές αυτό. Όχι. Μέχρι ό,τι. Αυτό μέχρι σημαίνει, όσους. Δεν σημαίνει μια καθαρή σχέση του κράτους απέναντι στον πολίτη. Οι μητέρες να μην ανησυχούν, θα κρατηθούν τα πράγματα όπως είναι. Δεύτερον. Για τα θέματα των ευγενών ταμείων. Ένα λεπτό με τις μητέρες τώρα. Συγγνώμη, σας ζητάω λίγο να τα αναλύσετε για να γίνει κατανοητό, για να έχουμε. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Τη γνωρίζω. Ναι. Λοιπόν, οι μητέρες λέτε θα μείνουν όπως έχουν. Δηλαδή, όσες γυναίκες έχουν θεμελιώσει με ανήλικο παιδί. Δεν πρόκειται να θυχθούν. Όσες δεν έχουν θεμελιώσει. Θα ακολουθήσουμε τον νόμο. Όποιος είναι ο νόμος. Ό,τι λέει ο νόμος. Ό,τι λέει ο νόμος. Είμαι ξεκάθαρος. Και αυτό είναι το άρα πιο έντιμο αυτό και το πιο σωστό. Το 60-62 40-62 ισχύει και μάλιστα, όπως θα σας εξηγήσω και παρακάτω, το διευρύνουμε και για εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα συμπολίτες μας, τους αγρότες, που για πρώτη φορά έρχεται μετά ένα αίτημα δίκαιο, εξισώνουμε και τους αγρότες με τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα αίτημα των αγροτών της χώρας γίνεται και αυτό πραγματικότητα. Είναι στο νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε. Διαβάζοντας τις εφημερίδες ότι σκέφτεστε και τους ασφαλισμένους πριν το 83. Ήταν μέσα στο σενάριο αυτό που έπαιξε. Όχι, όχι. Να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν κύριε αλλάζει Χασαπόπουλε. Τίποτα. Είναι όπως έχουν τα πράγματα. Θα εξελιχθούν φυσιολογικά. Η κυβέρνηση όμως και εγώ προσωπικά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου συνεχώς θα παλεύει για εξορθολογισμό μέσα σε ένα σύστημα το οποίο ακόμα έχει πολλές τρευλώσεις και ανισότητες.